Καλησπέριζα από την Καλυθέα. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στους Ρεντίκολο και στους Καλυθέα Πιμπς. Συνηθίζω να λέω ότι εμφανίζει φορά η κάθε ομάδα, αλλά σήμερα και δύο φορά μαύρα κίτρινα. Μοβ κίτρινα, με συγχωρείτε. Η πρώτη επίθεση ήταν για τους Ρεντίκολο. Άστοχη τώρα η Πιμπς είναι. Μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Κασαφέρηση για την μπάλα. Βλέπει πάσα απέναντι στο Ζάκα. Αυτός κοιτάει στην αλφαβήτα. Στην περιφέρεια είναι ο Βασιλιάδης για την ομάδα του. 6 δευτερόλεπτα για τους Καλυθέα Πιμπς. Η μπάλα είναι από την περιφέρεια. Στην εκνοή προλαβαίνουν το χρονόμετρο και σκοράρουν οι Καλυθέα Πιμπς. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2-0. Με τον Μπρίκο να βλέπει τον Κώστα Κρίκα. Ξανά έξω στον Μπρίκο, απέναντι μπάλα, εκεί είναι ο Λαουρδέκης. Μπρίκος για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound για τους Καλυθέα Πιμπς που θα φτάσουν στην απέναντι πλευρά με τον Καζαφέρη. Στο πλάι μπάλα, ο Κυλάκος βλέπει πάσα στη γωνία, με συγχωρείτε για την κάμερα. Ο Καζαφέρη σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Τσαπατάκης αμυντικό rebound. Στην απέναντι πλευρά η Ρεντίκολο. Λαουρδέκης έξω στο Τζαπατάκι. Στην αλφαβήτα η μπάλα. Τρίποντο από τον Γρήκα, άστοχο. Στην επίθεση η Πιμπς. Αλφαβήτα η μπάλα, Βασιλιάδης βλέπει πάσα έξω, το τρίποντο είναι εύστοχο για το Ζάκα. 5-0 μετά από ένα βίλεπτο για τους Καλυθέα Πιμπς. Ο Τσαπατάκης είναι μπροστά για τους Ρεντίκολο, βλέπει τον Γκρίκα, ξανά σε αυτόν η μπάλα. Βρίκος ψάχνει να βρει τον Γκρίκα, παλεύουν να κλέψουν οι Πιμπς, κρατάει ο Μπρίκος, όχι, έχουμε απρόλαβε το χρόνο, λέει ο ρεφ. Νόμιζα ότι δεν είχε προλάβει το 24, αλλά δεν σκόραρε ούτως ή άλλως, με 2,5 λεπτά να έχουν περάσει στην αναμέτρηση, τους Καλυθέα Πιμπς να είναι στην επίθεση. Παλεύει και καταφέρνει να κλέψει για τους Ρεντίκολο, Γιουργακόπουλος, καλάθι από τον Γκρίκα. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τους Ρεντίκολο, συγγνώμη, Σπυριδονίδης στην προηγούμενη φάση και ο Κρίκας σκόραρε μπροστά. Βασιλιάδης γυρνάει, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές, νομίζω. Πράγματι έτσι είναι. Καλυθέα Πιμπς κερδίζουν το τζάμπολο από την προσπάθεια του Κυλάκου. Η κατοχή θα πάει σε εκείνους, μιας και το τζάμπολο το είχαν πάρει Ρεντίκολο. Επαναφορά πηγαίνει στο Ζάκα από τον Κυλάκο. Αυτός βλέπει απέναντι τον Καζαφέρη. Κλείνεται, σπάει στο πλάι πάσα, δεν βρίσκει συμπέχρι, την βρήκε στον πάγκο της ομάδας του τον αναγνωστό πλάνο. Αλλά ο Τσαπατάκης στην επίθεση για τους Ρεντίκολο. Η μπάλα είναι έξω, ο Τσαπατάκης μοιάζει και να έχει χτυπήσει.
μέσα ο ρεφ. Πάλι στο Καζαφέρι από τη δέδος ο ρεφ. Ο Τσαπατάκης είναι στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών. Οι διαμαρτυρίες είναι γιατί δεν σφύριξε γρήγορα ο ρεφ. Και 39 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 5-2. Ο Τσαπατάκης θα βάλει μια βολή. 5-3. Η Καλυθέα Πίμψη είναι στην επίθεση με τον Κυλάκο. Κάνει ένα drive. Δεν σκοράρει. Παλεύει ο Λιμνόπουλος για το επιθετικό rebound. Θα το κερδίσει τελικά η ομάδα του. Βασιλιάδης. Σηκώνεται από την κορυφή, άστοχα, αμυντικό rebound ο Τσαπατάκης. Μπρίκος βλέπει στο πλάι τον Γκρίκα, Λαουρδέκης, Τσαπατάκης. Κόβει ο Βασιλιάδης, κρατούν κατοχή με 13 δευτερόλεπτα η Ρεντίκολο. Η επαναφορά θα πάει από το πλάι. Στη γωνία είναι ο Τσαπατάκης, θα σηκωθεί για τρεις, σκοράρει, επιθετικό rebound ο Κρίκα, σούτα, αυτός θα βάλει καλάθι, ο Λαουρδέκης τώρα παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών ο Λαουρδέκης. Πρέπει να του έχει βγει ο φακός, αν καταλαβαίνω καλά από αυτό που κάνει. Η αιχηματός είναι στην άλλη πλευρά, δεν... μπόρεσα να δω. Οπότε στη γραμμή των βολών δεν θα πάει ο Λαουρδέκης, αλλά θα πάει ο Κλονάρης που μπήκε στη θέση του στον αγώνα. Και ο Κλονάρης θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει σε 5 δεύτερο. Ισοπαλία λοιπόν στο παιχνίδι από τις δύο βολές. Με τους Καλυθέα Πίμψη τώρα να είναι στην επίθεση με τον Κυλάκο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Ζάκα δίπλα του. Ο Ζάκας ψάχνει τον Βασιλιάδη στη ρακέτα. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Σπυριδονίδη. Με τον Κώστα Κρίκα στην απέναντι πλευρά. Βγάζει πολύ καλή άμυνα και ο Ζάκας. Και ο Καζαφέρης θέλει να κατεβάσει για την ομάδα του. Φτάνει στην baseline, κλείνεται, σπάει στην περιφέρεια στο Ζάκα, προσποιείται εκείνος, σηκώνεται από μέσα απόσταση, δεν γράφει. Αμυντικό ριμπάνο Κλονάρης για τους Ρεντίκολο, ψάχνει τον Γκρίκα μπροστά. Δεν σκοράρει ο Γκρίκας, ριμπάνο τώρα. Ριμπάνο ήταν για τις πίνες με τον Κυλάκο, έχουμε ένα τραυματισμό νομίζω του Λιμνόπουλου και τον Μπατσαπατάκη να δένει παπούτσια. Είναι έξω και δέχεται στην baseline πρώτης βοήθειας. Ο Κυλάκος κάνει την επαναφορά. Βλέπει τον Καζαφέρι. Κλείνεται εκείνος, πάει στο πλάι. Εκείνο Κυλάκος βλέπει πάσα στη ρακέτα. Δεν έκλειδε, συγγνώμη, έκλειδε το καλάθι. Νόμιζα ότι η μπάλα από το Σούπερ Σορνατσίτη πήγαινε προς τα έξω. Αλλά είχε καλές τροφές και γύρισε προς τα μέσα. Στην απέναντι πλευρά τώρα ο Γαρμπίδης έχει την μπάλα στα χέρια του για τους Ρεντίκολο. Βλέπει το Σπυριδονίδη στην baseline. Αυτός θέλει να διεισδύσει. Δεν καταφέρουν να σκοράρουν οι Ρεντίκολο, αλλά θα κρατήσουν κατοχή. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου, 7-5 είναι το σκορ. Στην baseline η μπάλα για τον Ρεντίκολο με τον Αλέξανδρο Κρίκα να βρίσκει το Γαρμπίδι. Αυτός από μέσα απόσταση αστοχή, μαζεύει ο Σπυριδονίδης χωρίς ανανέωση, 2-1. Προλαβαίνει ο Κώστας Κρίκας στο... το χρονόμετρο και ο Γεωργακόπουλος κάνει ένα τρομερό follow για να σκοράρει. 7-5
πολύ ωραία προσπάθεια ψηλά από τον Γιώργο Ακόπουλο, με τον καταφέρει να κατεβάζει για τους Καλυθέα Φιμς. Ψάχνει, βλέπει τον Ζουρνατσίδη στη ρακέτα, γυρνάει εκείνος. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Ζουρνατσίδη, σε παλία και πάλι στο παιχνίδι 4-0 πέκε για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, με τον Αλέξανδρο Κρίκα να κατεβάζει για τον Ζουρεντίκολο. Στο πλάι βλέπει το Γαρμπίδη, αυτός ψάχνει το baseline τον Γεωργακόπουλο, απέναντι είναι ο Κρίκας. Αλέξανδρος Κρίκας σηκώνεται άστοχα, rebound από ποιον, rebound από τους Καλυθέα Φιμς. Θα πάρουν και foul από τον Αλέξανδρο Κρίκα. Και ο Κυλάκος θα κατεβάσει για την ομάδα του, θα βρει τον Ζάκα στο πλάι. Απέναντι θα πάει μπάλα στον Καζαφέρη. Σηκώνεται για τρεις εκείνος, καλάθι για τους Καλυθέα Φιμς. Στη γωνία είναι τώρα ο Γαρμπίδης για τους Ρεντίκολο, δεν σκοράρει. Ο Καζαφέρης έχει την μπάλα στα χέρια του και θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Κρατάει την μπάλα, βλέπει τον Κυλάκο, αυτό σηκώνεται από την κορυφή άστοχα, το rebound πηγαίνει στον Γεωργακόπουλο, με το Γαρμπίδη στην απέναντι πλευρά να έχει την μπάλα στα χέρια του. 2:40 ακόμα για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Κρίκας προσπαθεί να διεισδύσει. Η κατοχή είναι στους Καλυθέα Φιμς. Ωραία, time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Καταφέρνει να κλέψει ο Τσαπατάκης την απρόσεχτη προσπάθεια των Καλυθέα Φιμς για να κατεβάσουν. Ο Κρίκας τώρα θέλει να βρει τον επερχόμενο Λαουδέκη που θα σκοράρει για τους Ρεντίκολο. 12-19. Καζαφέρης κατεβάζει, βλέπει στο πλάι, με συγχωρείτε. Πάσα το τρίποντο είναι άστοχα από τον Κυλάκο. Ο Αλέξανδρος Κρίκας βλέπει τον Τσαπατάκη στον εφηβιασμό. Drive καλάθια του Τσαπατάκη, 12-11, 2 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου. Φάουλ τώρα από τον Τσαπατάκη. Δεν υπάρχουν ομαδικά για κάποια από τις δύο ομάδες. Η μπάλα θα πάει απ' έξω για τους Καλυθέα Φιμς. 1:59 για να τελειώσει η περίοδος. Ο Κυλάκος πηγαίνει στην επαναφορά, βλέπει το Ζάκα, περνάει το κέντρο ο Ζάκας. Έχουμε από ένα φάουλ σε Καζαφέρη και Αλέξανδρο Κρίκα. Συνέχεια στο παιχνίδι, με αυτά τα φάουλ συμπλήρωσαν ομαδικά οι Ρεντίκολοι, έχουν 4. Ζάκας σηκώνεται από μέσα απόσταση, σκοράρει για την ομάδα του, 14-11. 1:40 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Μπρίκος απέναντι βλέπει τον Τσαπατάκη. Φάουλ στη ρακέτα που θα κερδίσει για τους Ρεντίκολο Γεωργακόπουλος. Σηκώνεται για τρεις ο Γαρμπίδης, αλλοιώνεται νομίζω το σουτ, μαζεύει ο Ζάκας αμυντικό rebound. Ψάχνουν πάσα μπροστά οι Καλυθέα Φιμς. Ο Κυλάκος θέλει να διεισδύσει, κλείνεται αμυντικό rebound, συγγνώμη κλέψιμο για τους Ρεντίκολο, και ο Μπρίκος θέλει να βγάλει το μάτι μπροστά. Θα περάσει το κέντρο του γηπέδου, το προηγούμενο φάουλ ήταν και το τέταρτο ομαδικό και για τους Καλυθέα Φιμς. Με τον Μπρίκο να έχει τώρα την μπάλα στην περιφέρεια, 1:03 για να τελειώσει η περίοδος. Ο Τσαπατάκης από πλάι είναι άστοχος, ο Ζάκας μαζεύει άλλο ένα rebound. Τελευταίο λεπτό στο δεκάλεπτο, 14-11. Το σκόρο, ο Ζάκας θέλει να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Ζουρνατσίδης αφήνει στον Καζαφέρη. Αυτός κινείται έξω από το τρίποντο. 7 δευτερόλεπτα τώρα για την ομάδα του. Τεκλίνει το Καζαφέρη, σκόρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές.
επαναφορά από το πλάγια. Επιθετικό rebound για τους Καλυθέα Πίμπς και καλάθι από τον Ζουρνατσίδη. Μπρίκος. Φάουλ που θα κερδίσει ο Γεωργακόπουλος από τον Ζουρνατσίδη. Θα πάει στη γραμμή για να σου πάρει βολές. Αρκετή ένταση στον αγώνα. Πρώτη βολή είναι άστοχη από τον Γεωργακόπουλο, το 16-11 παραμένει. Μέσα η δεύτερη, 16-12 αλλαγή. Με το Σταμούλη να μπαίνει στον αγώνα για τον Ρετίκολο. Μία επίθεση για το τέλος, 15 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Ζουρνατσίδης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει πάσα προς τη ρακέτα. Ο Ζάκας είναι στην περιφέρεια. Θέλει να βρει το Βασιλιάδη. Σηκώνεται από μέσα απόσταση με πίεση χρόνου. Αστοχή. Αμυντικό rebound για τον Ρετίκολο. Τέλος πρώτης περίοδου, 16-12. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Γυρίσαμε στην Καλυθέα, ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα ανάμεσα στους Ρεντίκολο που έχουν τώρα και την μπάλα και στους Καλυθέα Πίμπς. Η Πίμπς ήταν καλύτερη στην πρώτη περίοδο, είναι μπροστά με 16-12. Χάνουν τώρα την επίθεση Ρεντίκολο, ο Ζουρνατσίδης μαζί με την rebound. Και ο Κυλάκος θέλει να κατεβάσει για την ομάδα του. Τον πιέζει ο Μελέτης, βλέπει πάσα στο πλάι ο Κυλάκος. Στη ρακέτα. Ήταν ο ψυχογιός, ο Ζάκας τώρα είναι στην περιφέρεια. Προσπαθεί, καταφέρει να σώσει. Τελειώνει η επίθεση των Καλυθέα Πίμπς. Δεν προλαβαίνει να σκοράρει. Η μπάλα θα πάει στο Ρεντίκολο με τον Τζαπατάκη στην επαναφορά. Να αφήνει στον Μπρίκο. Τζαπατάκης. Μπρίκος, βλέπει το Σπυριδονίδη, έξω η μπάλα ξανά στον Μπρίκο, σηκώνεται για τρεις, δεν μπαίνει, μαζεύει ο Πλονάρης, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Όχι, δεν θα πάει στη γραμμή, χαμηλά λέει ο ρεφ, θα γίνει το φάουλ, η μπάλα θα πάει απ' έξω. 9-0-5 για το ημίχρονο, επαναφορά από την baseline με τον Μπρίκο για τον Ρεντίκολο. Θέλει να βρει το Κλονάρι, κάνει βήματα ο Κλονάρης, χαμένη κατοχή για τους Ρεντίκολο. Η μπάλα και πάλι στους Καλυθέα Πίμπς. Με τον Ζουρνατσίδη να περνάει ξανά το κέντρο για την ομάδα του, να βλέπει απέναντι πάσα στον Κυλάκο, αυτός στο Ζάκα. Δημήτρης Κυλάκος τώρα. Το σούτ είναι άστοχο για τους Πίμπς. Ο Ζουρνατσίδης παίρνει επιθετικό rebound και παίρνει και φάουλ. Ο Σπυριδονίδης για τους Ρεντίκολο. Στην απέναντι πλευρά είναι ο Τσαπατάκης για την ομάδα του. Ο σκορ είναι στο 18-12. Κλονάρης. Καμένη κατοχή για τους Ρεντίκολο. Ψυχογιός θα κλέψει και ο Κυλάκος θα κατεβάσει. Ο Σταυριανός έχει την πάρα, τον είπα λάθος πριν, με συγχωρεί. Ψάχνει μια πάσα, δεν θα μπορέσει να κρατήσει η ομάδα του την κατοχή, μπρος πίσω. Αλέξανδρος Κρίκας στο Μελέτη.
κλονάρης, Τσαπαντάκης, κάνει drive, σηκώνεται, άστοχα, αλλά θα πάρει foul ο Τσαπαντάκης. Θα πάει στη γραμμή για βολές. 7.54 για το ημίχρονο, 18-12, δεν έχουν βρει καθόλου ρυθμό μέχρι στιγμής η Ρεντίκολο. Απ' την άλλη η Καλυφαία Πίμς είναι λίγο καλύτερη, είναι αλήθεια. Μέχρι στιγμής ο Τσαπατάκης θα βάλει την πρώτη βολή, 18-13. Και τη δεύτερη, 18-14. Ο Κυλάκος έχει την μπάλα, βλέπει το Σταυριανό. Παλεύουν να κλέψουν η Ρεντίκολο και θα τα καταφέρουν με τον Αλέξανδρο Κρίκα. Έχουμε αντιαθλητικό φάουλ στο Κυλάκο. Τεχνική ποινή στον Αλέξανδρο Κρίκα, οπότε θα έχουμε δύο βολές για τον Αλέξανδρο Κρίκα, μία βολή για τους Καλυφαία Πίμπς και μετά την μπάλα απ' έξω για τους Ρεντίκολο. 18-14 είναι το σκορ, έχουν την ευκαιρία να μειώσουν οι Ρεντίκολο από τις βολές του Κρίκα. Πρώτη βολή είναι άστοχη για τον Κρίκα. Η δεύτερη είναι εύστοχη. Μία βολή στην απέναντι πλευρά για τους Καλυφαία Πίμπς και ξανά μπροστά μετά για την επίθεση των Ρεντίκολο. 18-15 είναι το σκόρο. Ζουρνατσίδης είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν θα τη βάλει τη βολή της τεχνικής. Και οι Ρεντίκολο έχουν επίθεση με 14 από το αντιαθλητικό. Βρίκος Μελέτης βλέπει τον Κλονάρη, γυρνάει στη ρακέτα, αυτό σηκώνεται, άστοχα, αμυντικό rebound ο Ψυχογιός. Στην επίθεση η Καλυφαία Πίμς, φάουλ που θα κερδίσει από το Μελέτη ο Καζαφέρης. Σταυριανός πηγαίνει στην επαναφορά για την ομάδα του. Βλέπει το Ζουρνατσίδη, πετάγεται να κλέψει ο Κλονάρης, βγάζει την μπάλα έξω, 17 δευτερόλεπτα για τους Καλυφαία Πίμς. Επαναφορά από το πλάι με το Ζουρνατσίδη τώρα, να βλέπει τον Καζαφέρη στην κορυφή. Απέναντι μπάλα στη ρακέτα είναι ο Ψυχογιός, δεν κάνει καλό τελείωμα, μαζεύει ο Μπρίκος και θέλει να τρέξει για τους Ρεντίκολο στο Τσαπατάκι. Ξανά Μπρίκος απέναντι, η μπάλα εκεί είναι ο Μελέτης για την ομάδα του. Θα βρει το Σπυριδονίδη στην baseline, ο Μπρίκος είναι στο τρίποντο, 10 δεύτερα για τους Ρεντίκολο. Ο Μπρίκος βλέπει το Μελέτη, ο Μελέτης στο Τσαπατάκι, για 3 ο Τσαπατάκης είναι άστοχος. Παλεύει ο Ψυχογιός, έχουμε φάουλ. Φάουλ από το Ψυχογιό. Η μπάλα παραμένει στο Ρεντίκολο λοιπόν. Συμπληρωμένο ομαδικά για τους Καλυφαία Πίμς πλέον. Μέσα σε 3 λεπτά έχουμε 7 φάουλ για τις δύο ομάδες. Άμα βάλουμε και την τεχνική ποινή. Ο Κυλάκος σηκώνεται. Συγγνώμη, ο Καζαφέρης σηκώθηκε άστοχα. Μάζεψε ο Λαουρδέκης. Ο Μελέτης θα περάσει στο κέντρο για τους Ρεντίκολο. Βλέπει τον Μπρίκο. Αυτός πάσα στο πλάι. Λαουρδέκης σηκώνεται από μέσα απόσταση. Δεν σκοράρει. Ο Ψυχογιός μαζεύει. Ο Ζάκας θέλει να κατεβάσει για τους Πίμπς. Απέναντι είναι ο Καζαφέρης. Ξανά στον Νίκο Ζάκα. Ψυχογιός. Την περιφέρεια. Το τρίποδο το Καζαφέρη. Είναι άστοχο. Μαζεύει ο Λαουρδέκης. Αμυντικό rebound. Τσαπατάκης, Λαουρδέκης, παλεύει το rebound ο Κλονάρης, από την προσπάθεια θα το μαζέψει ο Μπρίκος σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, ξανά Κλονάρης από το πλάι θα σηκωθεί, ούτε τώρα καλάθι για τους Ρεντίκολο, οι οποίοι έχουν κολλήσει εντελώς την επίθεση.
Ο ψηφογιός Αθήνης, ο Σταυριανός στην μπροστά πλευρά του γηπέδου για τους Καλλιθέα Pimps. Ο Καζαφέρης έχει την μπάλα. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Καζαφέρης βλέπει το Ζουρνατσίδη, σηκώνει το Ζουρνατσίδη, άστοχα μαζί το Λαουρδέκης, αμυντικό rebound. Θέλουν να τρέξουν, η Ρεντίκολο παλεύει και καταφέρνει να κλείψει. Ο Καζαφέρης, ο Σταυριανός είναι στην μπροστά πλευρά του γηπέδου. Ζάκας ξανά στο Σταυριανό. Ψάχνει, τρομερή πάσα στη ρακέτα στο ψυχογιό. Εκείνος δεν τελειώνει καλά τη φάση. Χαμένη κατοχή για τους Καλλιθέα Pimps. Αλλαγές τώρα για τους Ρεντίκολο, γι' αυτό είναι η διακοπή. Ο Γαρμπίνς που μόλις πέρασε αφήνει στον Μπρίκο για να κατεβάσει για τον Μάδο. Το σκορ είναι 18-15, τώρα φτάσαμε στο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, είναι πολλά τα σφυρίγματα, είναι αρκετός εκνευρισμός. Λαουρδέκης, άλλο ένα φάουλ, συμπληρωμένα πλέον τα ομαδικά. Θα πάει στη γραμμή των βολών ο Λαουρδέκης. Τέσσερα και 56 για το ημίχρονο, 18-15 είναι το σκορ. Η πρώτη βολή είναι άστοχη από τον Λαουρδέκη. Δεύτερη είναι εύστοχη, 18-16. Επαναφορά για τους Καλλιθέα Pimps στο Σταυριανό. Θέλει να περάσει το κέντρο αυτός, κλείνεται. Βρίσκει πάσα στην απέναντι πλευρά. Εκεί ήταν ο Ζάκας τώρα. Η μπάλα πάει στον Καζαφέρη που θα σηκωθεί για 3. Επιθετικό rebound θα κερδίσουν με το Σταυριανό. Η Καλλιθέα Pimps θα πάρει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό είναι αυτό. 4-42 για να τελειώσει το ημίχρονο. Από την baseline επαναφορά για τους Καλλιθέα Pimps. Καζαφέρης ψάχνει να βρει το Βασιλιάδη. Αυτός υποδέχεται πολύ ωραία την μπάλα, παίρνει φάουλ. Τώρα θα πάει στη γραμμή για βολές. 4-35 για το ημίχρονο, 18-16, έκανε πάλι πολύ ωραία το κορμί του ο Βασιλιάδης και πήρε την μπάλα στη ρακέτα, στην πλάτη της άμυνας στο Ρεντίκολο. Κέρδισε φάουλ και βολές για την ομάδα του. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη από τον Βασιλιάδη, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Έξω η δεύτερη, αλλά έχουμε φάουλ. Από ποιον? Φάουλ ο Σταυριανός. Θα πάμε σίγουρα στα μενουργολές. Δεν ξέρω αν έχει δώσει και τεχνική ποινή ο διευθυντής. Έχει δώσει και τεχνική ποινή ο διαιτητής. Όχι, δεν είχε δώσει φάουλ, είχε δώσει τεχνική ποινή ο διαιτητής. Η μπάλα είναι στους Καλλιθέα Pimps. Λέει ο ρέφα ότι πήρε κανονικά το rebound ο Σταυριανός, αλλά μη επειδή για τον χρέωση τεχνική ποινή μετά το επιθετικό rebound, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο να έχει δοθεί. Παλεύει, κλέβει ο Καζαφέρης τώρα μπάλα από τον Κρίκα. Ψάχνει το Σταυριανό στον ευθυδιασμό. Αυτός θα σηκωθεί, δεν θα σκοράρει. Μαζεύει ο Λαουρδέκης. Το σκορ είναι στο 19-16, 4-5 για να τελειώσει το ημίχρονο. Παρακινδυνευμένη πάσα στην baseline. Θα φτάσει τελικά ο Λαουρδέκης, είναι στο τρίποντο. Ψάχνει τον Κώστα Κρίκα στο πλάι. Αυτό στον Μπρίκο σηκώνεται από μέση απόσταση άστοχα. Αμυντικό rebound ο Καζαφέρης για τους Καλλιθέα Pimps.
Θέλει να περάσει το κέντρο ο Καζαφέρης. Θα βρει τον Ζάκα, τον Νίκο Ζάκα στην απέναντι πλευρά. Αναγνωστόπουλος έξω η μπάλα στο Ζάκα. Σηκώνεται για δύο καλάθι για τους Πιμς. 21-16. 3 και 38 για το ημίχρονο σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Τη Ρεντίκολη έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Ο Μπρίκος βλέπει τον Γκρίκα. Αυτός το Λαουρδέκη στην baseline. Ψάχνει τον επερχόμενο Τσαπατάκη. Βεσκοράριο Τσαπατάκης μαζί με ο Βασιλιάδης. Αμυντικό rebound. 21-16 είναι το σκορ. Ο Βασιλιάδης ήταν στην απέναντι πλευρά για την ομάδα του. Βλέπει το Αναγνωστόπουλο, γυρνάει στη ρακέτα, άστοχα αμυντικό rebound ο Λαουρδέκης. Πάσα μπροστά στον Κώστα Κρίκα, παίρνει φάουλ ο Κρίκας, θα πάει στη γραμμή για βολές. Ο Ζάκας χρεώθηκε το φάουλ. Από τις δύο βολές τον Ρεντίκολο, ο Αναγνωστόπουλος αφήνει στο Βασιλιάδη. Περνάει το κέντρο με πάσα στο Ζάκα ο Βασιλιάδης. Αυτός βλέπει τον Αναγνωστόπουλο. Πάσα στη ρακέτα. Εκεί είναι ο Δημήτρης Κυλάκος. Ψάχνει στην περιφέρεια. Έχουμε τεχνική ποινή στον πάγκο τον Ρεντίκολο. Αλλαγή για τους Καλυφαία Πίμς, τεχνική ποινή στον πάγκο τον Ρεντίκολο, γιατί κάτι είπαν, δεν το κατάλαβα αυτό. Το τι είπαν δεν το άκουσα, από εδώ είναι αλήθεια. Στην επαναφορά βλέπει το Καζαφέρη, αυτός είναι άστοχος. Ο Λαουρδέκης παίρνει αμυντικό rebound, ο Μπρίκος περνάει το κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα στο Λαουρδέκη και πάλι αυτός θα κάνει ένα drive, θα σκοράρει. 21-20, 2 και 35 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παύλος Κυλάκος κατεβάζει την ομάδα του. Παλεύει να κλέψει ο Μπρίκος, κρατούν κατοχή οι Πιμς, έχουν 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα θα πάει στον Δημήτρη Κυλάκο, αυτός έχει ξαναβρει δίπλα πάσα. Αναγνωστόπουλος από μέση απόσταση είναι άστοχος, επιθετικό rebound, δεν έρχεται καλάθι για τους Πιμς. Ο Τσαπατάκης μαζεύει 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Τσαπατάκης είναι στο τρίποντο, η μπάλα είναι στο πλάι τώρα στο... Κρίκα, Λαουρδέκης, 10 δευτερόλεπτα για τους Ρεντίκολο. Λαουρδέκης κλείνεται, βλέπει τον Μπρίκο απέναντι, ο Τσαπατάκης. Σπυριγονίδης, συγγνώμη, Γεωργακόπουλος, σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound, ο Καζαφέρης. 1:40 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound, ο Κρίκας για τους Ρεντίκολο, με τον Μπρίκο να θέλει να βρει πάσα μπροστά στον Γεωργακόπουλο. Καλάφι προβάδισμα για τον Ρεντίκολο, 21-22, 1 και 20 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Καζαφέρης. Βλέπει το Βασιλιάδη, αυτός ψάχνει πάσα απέναντι. Κρίκας, κρέβουν οι Ρεντίκολο, θέλει να βγει σε θεασμό. Κρίκας κάνει ένα drive, σηκώνεται άστοχα, επιθετικό ριμπάντο Τσαπατάκης και θα τελειώσει 21-24. 8-0 το σερί για τον Ρεντίκολο, ακριβώς ένα λεπτό, 59,9 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out.
Οι Καλυθέα Πίμπς έχουν την μπάλα στα χέρια τους μετά το καλάθι είναι ο Ρεντίκολο. Ο Αναγνωστόπουλος είναι στην επαναφορά. Βλέπει τον Καζαφέρη αυτός αναλαμβάνει να κατεβάσει για την ομάδα του. Κλείνεται από δύο, παίρνει φάουλ από τον Μελέτη. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Καζαφέρης. Να δούμε πως θα διοπάει με την ομάδα του να έχει μείνει πίσω στο σκορ. Η πρώτη βολή είναι άστοχη, το 21-24 παραμένει. Έξω και η δεύτερη, αμυντικό ριμπάνο πλονάρης για τους Ρεντίκολο. Πασάρι δίπλα και ο Μελέτης θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Πλονάρης κλείνεται, βλέπει το Μελέτη. Κρίκας για τρεις είναι άστοχος, παλεύει ο Κλονάρης, δεν προλάβει την μπάλα. 37 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Ο Καζαφέρης κατεβάζει για τους Καλυθέα Πίμπς, πολύ όμορφη τρίπλα στο κέντρο. Βλέπει το Βασιλιάδη στη ρακέτα, αυτός θα κλειστεί από τρεις. Παλεύουν να κλέψουν οι Ρεντίκολο, θα τα καταφέρουν. Ο Κώστας Κρίκας θέλει να βγει στον εθνιασμό. Φτάνει μέχρι το drive, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές από το φάουλ του Σταύρου Ζάκα. Δύο δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. 21-24 είναι το σκορ. Πρώτη βολή είναι εύστοχη από τον Γκρίκα. 21-25. Και η δεύτερη 10-0 το σερί της ομάδας του από το 21-16 το 21-26. Να δούμε αν θα έχουν απάντηση μέχρι το ημίχρονο. Καλυφαία Πίμπς, ο Καζαφέρης θέλει να κατεβάσει. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, διεισδύει, όμορφη προσπάθεια, καλάφι και φάουλα στον Καζαφέρη που θα μειώνει σε 23, θα μειώσει με συγχωρείτε σε 23-26. Θα πάει και στη γραμμή για μια βολή. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καζαφέρη. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και στη βολή. Έχει αφήσει 14 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τους Ρεντίκολο. Είναι εύστοχη και η βολή. Ανάσα για τους Καλυθέα Πίμπς. Του ξεκολλάνε από τους 21 πόντους. 24-26 είναι το σκορ. Αυτή λογικά θα είναι η τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσαπατάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. 4-3-2. Ο Τσαπατάκης βλέπει πάσα στο πλάι. Τρίποντο στην εκνοή. Άστοχο για τους Ρεντίκολο, τέλος πρώτου μέρους, 24-26, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Γυρίσαμε στην Καλυθέα, ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, στο ντέρμπι ανάμεσα στους Καλυθέα Πίμπς και στους Ρεντίκολο. Οι Καλυθέα Πίμπς έχουν την πρώτη επίθεση, ο Λιμνόπουλος βλέπει τον Καζαφέρη δίπλα. Ξανά στο Λιμνόπουλο η μπάλα. Γυρνάει στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound για τους Ρεντίκολο. Είναι απρόσεχτη πάσα, αλλά θα σώσουν την κατοχή τελικά. Με τον Μπρίκο να περνάει στην απέναντι πλευρά για την ομάδα του και να βλέπει τον Κώστα Κρίκα. Στη ρακέτα η μπάλα, στις παρυφές της ρακέτας. Ο Γιωργακόπουλος θέλει να παίξει με πλάτη, γυρνάει άστοχα, rebound επιθετικό, Λαουρδέκης. Θα σηκωθεί, δεν θα σκοράρει, παλεύει, παίρνει άλλο ένα rebound, η μπάλα είναι για τους Ρεντίκολο από ό,τι βλέπω. Ο Μπρίκος πηγαίνει στην επαναφορά. Λαουρδέκης, Γιωργακόπουλος, σηκώνεται, αμυντικό rebound, ο Κυλάκος. Καζαφέρης θα κατεβάσει. Βλέπει το Λιμνόπουλο, πάρα πολύ ωραία φάση για τους Καλυθέα Πίμπς. 26-26, ισοπαλία το παιχνίδι. Μπρίκος θα του φύγει μπάλα, κρατάει κατοχή η ομάδα του με τον Τζαπατάκι. Αλλά έχουμε φάουλ από ποιον? Επιθετικό φάουλ από τον Λαουρδέκη, λέει ο ρεφ. Το παραδέχεται αμέσως ο Λαουρδέκης. Με το Ζάκα να πρέπει να πάει στο πλάι για την επαναφορά. Θα βρει τον Καζαφέρη, αυτός θα περάσει πολύ γρήγορα. Το κέντρο θα βγάλει μια τρομερή άμυνα
Βέκη η μπάλα, λέει ο ρεφ παραμένει στους καλυφεραπίμς. Νομίζω ότι χτύψε στο κεφάλι του Καζαφέρη από την άμυνα του Λαρδέκη, αλλά ό,τι έχει δώσει ο ρεφ έχει σημασία. Το τρίποντο από το πλάι είναι εύστοχο για τους καλυφεραπίμς με τον Κυλάκο. Κρίκας 29-26 στο συν 3. Η καλυφαία πίμς ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Με αυτοφυσία θα πέσει ο Λιμνόπουλος και θα κόψει την μπάλα. Αφήνει 16 δευτερόλεπτα στο Ζερεντίκολο. Επαναφορά από το πλάι. Λαουρδέκης. Θα του φύγει την μπάλα. Πήγε να γυρίσει τη ρακέτα. Του φύγει την μπάλα κατοχή για τους καλυφαία πίμς. Καζαφέρης. Γρίκος βλέπει τον Γκρίκα, drive, καλάφι, 29-28, μειώνει στον πόντο η Ρεντίκολο. Μπάλα είναι για τους καλυφαία πίμψη, λέει ο ρεφ, έδειχνε στον Γκρίκα να μην περνάει τη γραμμή, μάλλον. Ο Ζάκας βλέπει τον Κυλάκο, βέβαια. Δεν θα χρειαζόταν να εγκλωβιστεί ο Ζάκας εκεί πέρα. Μετά από καλάθι η μπάλα βρίσκει στα πόδια του Γκρίκου. Χαμένη κατοχή για τους Ρεντίκολο την ώρα που παραλίγο να κλέψουν. Ανανέωση κατοχής δεν υπάρχει αφού είναι στα 16 δευτερόλεπτα ήδη το χρονόμετρο. Κυλάκος σχωρείται. Βλέπει το Λιμνόπουλο, παλεύει να κλέψει ο Λαουρδέκης, κρατάει ο Λιμνόπουλος, σηκώνεται από μέση απόσταση, άστοχα, rebound από ποιον, η μπάλα παραμένει στους καλυφαία πίμς από την προσπάθεια του Ζουρνατσίδη που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο Ρεντίκολο. Σήμερα ο Κυλάκος είναι στο τρίποντο, σηκώνεται, δεν γράφει, αμυντικό rebound ο Λαουρδέκης. Μπρίκος. Περνάει το κέντρο, βλέπει τον Γκρίκα. Αυτό στο Λαουρδέκη, ξανά έξω η μπάλα στον Μπρίκο. Γεωργακόπουλος θα σηκωθεί, θα σκοράρει ο Γεωργακόπουλος, 29-30 μπροστά η Ρεντίκολο. Κυλάκος περνάει πολύ δύσκολα το κέντρο, παίρνει φάουλα τον Μπρίκο στη συνέχεια. 7-16 για την τρίτη περίοδο. Ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Κυλάκος πηγαίνει στην επαναφορά, βλέπει τον Καζαφέρη, κάνει drive ο Καζαφέρης, παίρνει φάουλ από τον Μπρίκο, θα πάει στη γραμμή για βολές. Τρίτο φάουλ για τον Μπρίκο, δύο μαζεμένα έκανε ο Μπρίκος, θα έχουμε αλλαγή ουσιαστικά σχεδόν αναγκαστική, γιατί δεν μπορεί να ρισκάρουν τόσο πολύ Ρεντίκολο τόσο νωρίς το μάτς. Αυτό ήταν το τρίτο του σωματικό. 30-30 από την πρώτη βολή του Καζαφέρη, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Η δεύτερη είναι άστοχη, το rebound θα το πάρει ο Ζουρνατσίδης, θα πάρει και φάουλ. Συμπληρώνει ομαδικά η Ρεντίκολο σε λιγότερο από 3 λεπτά στο παιχνίδι, πολύ μεγάλο θέμα αυτό, να δούμε πόσο θα επηρεάσει την περίοδο. Κυλάκος. Λιμνόπουλος σηκώνεται άστοχα, ο Ζουρνατσίδης παλεύει, το rebound καταλήγει στο Ρεντίκολο, θα το καθαρίσει ο Κλονάρης. Ο Μελέτης βλέπει τον Κώστα Κρίκα, κάνει drive, καλάφι, 30-32, ξανά μπροστά η Ρεντίκολο σε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Λιμνόπουλος βλέπει πάσα στο πλάι, ο Ζάκας θα περάσει το κέντρο, θα βρει τον Κυλάκο. Ράι, βαστοχή μαζί με ο Τσαπατάκης. Θέλει να φύγει ο Τσαπατάκης μπροστά. Έχουν γυρίσει οι πίμς. Αφήνει στο Μελέτη. 6-20 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Μελέτης βλέπει πάσα στο πλάι στον Κώστα Κρίκα. Τσαπατάκης. Το σούτ από μέσα απόσταση είναι άστοχο. Μαζί με ο Ζουρνατσίδης. Αμυντικό rebound. Βλέπει το Καζαφέρη. Περνάει το κέντρο ο Καζαφέρης. Κλείνεται, κρατάει κατοχή. Βλέπει το Λιμνόπουλο αυτός απέναντι στο Ζάκα.
5 δευτερόλεπτα έχουν οι Pimps, πρέπει να βιαστούν. Ο Ζάκας βλέπει το χρόνο, σηκώνεται. Ο Ζουρνατσίδης άλλο ένα rebound για την ομάδα του. Έχει δώσει τρομερές μάχες ο Ζουρνατσίδης. Δεν θα σκοράρει όμως τώρα και η κατοχή θα πάει στους Ρεντίκολο στη συνέχεια. 5 και 46 για την τρίτη περίοδο. 30-32 είναι το σκορ. Με το Μελέτη να περνάει το κέντρο του γηπέδου. Μπάλα στο πλάι, ο Κρίκας θέλει να δει. Συγγνώμη, ο Σπυριδονίδης ήταν εκεί. Ο Κρίκας είναι εδώ. Κλονάρης, θέλει να παίξει με πλάτη. Παίρνει φάουλ από τον Λιμνόπουλο. Χαμηλά λέει ο διαιτητής στο φάουλ. Από την baseline θα πάει η μπάλα για τους Ρεντίκολο. Ο Μελέτης θα πάει στην επαναφορά. Βλέπει στην περιφέρεια πάσα στο Γαρμπίδη. Σπυριδονίδης, 10 δευτερόλεπτα έχει η ομάδα του. Δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound ο Κρίκας και καλάθι για τους Ρεντίκολο. 30-34, 5 και 15 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Σουρνατσίδης κατεβάζει για τους Pimps. Βλέπει το Λιμνόπουλο, είναι ολομόναχος ο Λιμνόπουλος. Φάουλ από τον Κλονάρη, όμως θα το στείλει στη γραμμή των Βολών. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Κλονάρη, λέει ο διαιτητής. Δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τους Καλυφαία Pimps. 5-0-8 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Λιμνόπουλος θα πάει στη γραμμή των βολών και στη συνέχεια η ομάδα θα έχει επαναφορά από το πλάι. Στους δύο πάγκους δέχτηκαν. Δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσα καλά από εδώ. Προειδοποίηση για αποβολή σε κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά υποδιαιτητής τώρα στους παίχτες των δύο ομάδων. Ο Λιμνόπουλος θα σουτάρει την πρώτη βολή από το αντιαθλητικό φάουλ που κέρδισε. Είναι εύστοχη η πρώτη βολή. 31-34 είναι το σκορ. Είναι εύστοχη και η δεύτερη. 32-34 η επαναφορά από το πλάι θα πάει τώρα στους Καλυφαία Pimps. Ο Καζαφέρης πηγαίνει στην επαναφορά, παρακινδυνευμένη πάσα στον Ζάκα. Σώζουν την κατοχή οι Καλυφαία Pimps. Ζουρνατσίδης κλείνεται, ψάχνει πάσα απέναντι, παλεύουν να κλέψουν οι Ρεντίκολο. 24 για τους Καλυφαία Pimps. Η μπάλα στους Ρεντίκολο. 4-51 για την τρίτη περίοδο, 32-34. Μελέτης, Κρίκας, Λαουρδέκης, σηκώνεται σκοράρι, συγγνώμη, Κλονάρης, σηκώθηκε σκοράρι, 32-36. 4,5 λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, Καζαφέρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Κάνει ωραία κίνηση στην περιφέρεια, βλέπει τον Κυλάκο. Κλείνεται εκείνος, η πάσα δίπλα του. Ο Ζάκας για τρεις είναι άστοχος, από τα χέρια του Λιμνόπουλου. Rebound, ο Καζαφέρης δεν θα σκοράρει. Ο Ζουρνατσίδης άλλο ένα rebound και παίρνει φάουλ να πάει στη γραμμή για βολές. Φάουλ από τον Κώστα Κρίκα, αν είδα καλά. 4-11 για να τελειώσει ο αγώνας. 32-36.
33-36 από την πρώτη βολή του Ζερνατσίδη. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Η δεύτερη είναι άστοχη. Ο Χλωνάρης αφήνει παραδίπλα. Ο Μελέτης βλέπει τον Κρίκα. Σπυριδονίδης στη baseline, η μπάλα κλέψιμο για τους Καλυφαία Pimps, αλλά στην απέναντι πλευρά η μπάλα δεν είναι καλή. Κλέβει ο Κώστας Κρίκας για τους Ρεντίκολο. Γαρμπίδης ψάχνει το Μελέτη. Κρίκας, Σπυριδονίδης, φάουλ είναι αυτό από το Λιμνόπουλο. Επαναφορά από την baseline για τους Ρεντίκολο, αλλαγή με τον Αλέξανδρο Κρίκα να μπαίνει στον αγώνα. Τρίτο φάουλ του Λιμνόπουλου, ψυχογιός θα μπει στη θέση του. 3-39 για την τρίτη περίοδο. Ο Κρίκας πηγαίνει στην baseline για την επαναφορά. Θέλει να βρει τον Κλονάρη, αυτός ο σκοράρει. 33-38. Το συν 5 η Ρεντίκολο, με το Ζάκα να έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, το Σταύρο Ζάκα. Ανεβάζει το ψυχογιό για screen. Τον βλέπει δίπλα, σηκώνεται ο ψυχογιός, είναι άστοχος, αμυντικό rebound ο Αλέξανδρος Κρίκας. Θέλει να βρει τον Κώστα Κρίκα, κάνει drive εκείνος, καλάθι για τους Ρεντίκολο στο transition. 33-40, time out, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Το Καλυφαία Pimps, ο Ζάκας είναι στην επαναφορά για την ομάδα του, βλέπει πάσα απέναντι. Και ο Καζαφέρης θα κατεβάσει. Ζάκας σηκώνεται από μέση απόσταση, βεσκοράρει, rebound ο Κλονάρης. Γαρμπίδης. Τσαπατάκης. Παλεύει να κλέψει ο Ζουρνατζίδης, η κατοχή μένει στους Ρεντίκολο με 2-45 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ρεντίκολο. Επαναφορά από την baseline με τον Αλέξανδρο Κρίκα να πηγαίνει εκεί. Τσαπατάκης βλέπει ξανά τον Κρίκα. Γαρμπίδης, Σπυριδονίδης. Κλείνεται ο Σπυριδονίδης, σηκώνεται, σκοράρει. 33-42. Ο Καζαφέρης περνάει το κέντρο του γηπέδου. 2-20 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Βλέπει τον Κυλάκο. Παίρνει φάουλ αυτός από το Γαρμπίδι. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Συμπληρωμένα ομαδικά. Εδώ και αρκετή ώρα. 2-14 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. 33-42. Η πρώτη βολή είναι άστοχη για τον Κυλάκο, η δεύτερη είναι εύστοχη. 34-42. Κρίκας για την επαναφορά για τον Ρεντίκολο. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Θα κλέψουν την Καλυφαία Pimps Καζαφέρης. Drive από τον Καζαφέρη, κλείνεται στην baseline, βλέπει μια απίστευτη πάσα από τον Ατσίδη. Ο ψυχογιός θα πάρει επιθετικό rebound, θα χάσει την μπάλα. Όχι, η κατοχή θα παραμείνει στους Καλυφαία Pimps με 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεσή τους. 1-46 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Στην περιφέρεια είναι ο Κυλάκος, βλέπει τον ψυχογιό, αυτός έχει το Λαουρδέκι μπροστά του. 3-2, δεν ξέρω αν έχουν το χρόνο. Σουτάρει ο Καζαφέρης στην τεκνοή ακριβώς, αμυντικό rebound ο Αλέξανδρος Κρίκας. Βλέπει το Λαουρδέκι, drive από το Λαουρδέκι, καλά στη 34-44. Στις 10 πόντους για πρώτη φορά η Ρεντίκολο με το Καζαφέρη να κατεβάζει την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο 1-15 της τρίτης περίοδου. Καζαφέρης, Κυλάκος. Θα σηκωθεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound ο Ζουρνατσίδης. Προσπαθεί να γυρίσει πάσα δίπλα, θα τα καταφέρει, η μπάλα παραμένει στους Καλυφαία Pimps.
διατήρησε Τζαβαδάκη για να μην βγαίνει έξω από την πλάγια γραμμή στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα. Ο Ζάκας βλέπει τον Ζαζαφέρη, κόβει ο Γεωργακόπουλος. Ο Αλέξανδρος Κρίκας θέλει να βγάλει φιντιασμό. 4-46, 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ζάκας έχει την μπάλα στο κέντρο, βλέπει το ψυχογιό ξανά στο Ζάκα. Εκείνος Ζουρνατσίδης θα σηκωθεί για τρεις, είναι άστοχος, παλεύει ο ψυχογιός, θα καταφέρει να κερδίσει κατοχή για την ομάδα του με την επιμονή του σε αυτή τη φάση. 28 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τα μισά ήταν στους Καλυφαία Πίμς, παλεύει να κλέψει ο Τσαπατάκης. Ο ρεφ λέει ότι η μπάλα βγήκε έξω, τεχνική ποινή στο Τσαπατάκη. Δεύτερη τεχνική ποινή στο Τσαπατάκη, αποβολή λοιπόν από τον διαιτητή για τη διαμαρτυρία. Ο Καζαφέρης δεν θα βάλει τη βολή της πρώτης τεχνικής ποινής. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Το μάτς είναι στις 12 για τον Τζουρεντίκολο, 34-46. Έξω η δεύτερη. Συνέχεια στο μάτς, η μπάλα είναι για τους Καλυφαία Πίμς. Από πριν, από την προσπάθεια του Τσαπατάκη να κλέψει. Ο Ζουρνατσίδης είναι στην επαναφορά. Προσπαθεί να βρει πάσα στον Κυλάκο, θα κόψουν η Ρεντίκολο και θα κερδίσουν κατοχή. Πέντε δευτερόλεπτα. Αλέξανδρος Κρίκας βλέπει το Γαρμπίδι, σηκώνεται αυτό στην αρχή, θα σκοράρει. 34-48, 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Καζαφέρης θέλει να φτάσει μπροστά, έχουμε φάουλ από τον Αλέξανδρο Κρίκα. Στη γραμμή των βολών ο Καζαφέρης. Τρία δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Καζαφέρης έχει ένα ζευγάρι βολών. Η πρώτη είναι εύστοχη. Μέσα και η δεύτερη. 36-48. Time out με τρία δευτερόλεπτα για τον Τζουρεντίκολο. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Γυρίσαμε από το time out. Επαναφορά είναι για τον Τζουρεντίκολο από την πίσω γραμμή. Με τρία δευτερόλεπτα. Κλονάρη, σηκώνεται, δεν σκοράρει στην εκπνοή του δεκαλέπτου. 36-48, συνέχεια σε λίγο με τέταρτη περίοδο. Ξεκίνημα τέταρτο δεκαλέπτου στην Καλυθέα, 36-48. Οι Ρεντίκολοι έχουν χτίσει μια διαφορά από 10 πόντων στην τρίτη περίοδο. Ο Σπυριδονίδης σηκώνεται άστοχα, έχουμε τραυματισμό του Κρίκα στην προηγούμενη φάση. Εντάξει, είναι ο Κρίκας, συνέχεια στο παιχνίδι. Από το πλάι θα πάει μπάλα στους Καλυθέα Πίμς. Ήταν η τρίτη περίοδος για τους Ρεντίκολο που έπιασαν ρυθμό για πρώτη φορά. Στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή. Χαρακτηριστικό γιατί έβαλαν όσους πόντους είχαν βάλει σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο Ζουρνατσίδης κάνει ένα ωραίο φόλο, δεν θα σκοράρει, ο Μπρίκος θέλει να περάσει το κέντρο για την ομάδα του. Βλέπει τον Γκρίκα, drive από τον Γκρίκα, σηκώνεται, άστοχα μαζεύει ο Κλονάρης, καλάθι, 36-50. Καζαφέρης. Περνάει το κέντρο ο Καζαφέρης.
κλείνεται, σπάει έξω. Εκεί είναι ο Ζάκας για τους πιμς, παίρνει φάουλ ο Ζάκας από τον Μελέτη. Απ' έξω η μπάλα, ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης είναι που θα μπει στον αγώνα για τους Καλλιθέα πιμς. Πετάγεται και καταφέρει να κλέψει ο Σπυριδονίδης, θα φύγει στον εφηδιασμό, καλάθι. 36-52. Καζαφέρης κάνει το drive, σκοράρει. 38-52, μειώνει στους 14 η Καλλιθέα πιμς. Ο Μπρίκος βλέπει τον κλονάρι, Μελέτης. Στην baseline είναι ο Σπυριδονίδης, έξω είναι ο Μελέτης, ο Μπρίκος είναι στην κορυφή. Κλονάρι στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound ο Βασιλιάδης. Βλέπει πάσα δίπλα στο Καζαφέρη, θα περάσει στο κέντρο Καζαφέρης, ο Κυλάκος είναι τώρα στο πλάι, ξανά Καζαφέρης. Ζάκας. Σηκώνει το Ζάκας άστοχα. Η μπάλα σου ρε Δίκολο. Μπρίκος. Κρίκας. Ξανά στον Μπρίκο. Μελέτης, κλονάρης. Βλέπει τον Κρίκα, σηκώνεται αυτό, σκοράρει. 38-54. Λάκος βλέπει το Καζαφέρη, περνάει το κέντρο Καζαφέρης. Κάνει drive, βλέπει το Λιμνόπουλο, σηκώνει το Λιμνόπουλο άστοχα, παλεύει ο Κολονάρης, μαζεύει αμυντικό rebound, βλέπει πάσα στον Μπρίκο. Ο Μπρίκος στην απέναντι πλευρά, ο Μελέτης στο drive, δεν θα μπει παρά στο καλάθι. Μαζεύει ο Κυλάκος την μπάλα και θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Λιμνόπουλος. Βλέπει το Βασιλιάδη, παλεύει ο Βασιλιάδης, κρατάει κατοχή για την ομάδα του, έξω είναι ο Κυλάκος. Στην baseline κινείται, βλέπει τον Καζαφέρη, αυτός ξανά στον Κυλάκο στη γωνία, το τρίποντο είναι εύστοχο για τους Pims. 41-54 μειώνουν οι Pims. Στους 13 πόντους με τον Μπρίκο. Έχει την μπάλα στα χέρια του. Και να αφήνει στον Κρίκα, καλάθι από τον Κρίκα, 41-56. Κυλάκος, Ζάκας. Τρίποντο, εύστοχο από τον Καζαφέρη, 44-56. 6-25. Για να τελειώσει ο αγώνας, το μάτσι είναι στους 12. Κρίκας παίρνει φάουλ, βάζει και καλάφι. 44-58. Αλλαγή με τον Λαουρδέκη να μπαίνει στον αγώνα. Την ώρα που ο Κρίκας θα πάει στη γραμμή των βολών. Η διαφορά είναι στους 14 για τον Τσιρετίκολο. Τώρα στους 15, 44-59, Κυλάκος, περνάει το κέντρο ο Κυλάκος, κλείνεται, βλέπει το Ζάκα, αυτός ξανά στον Κυλάκο, θα σηκωθεί για τρεις ο Κυλάκος, είναι άστοχος, μπαίνει γέννη μπάλα, επιθετικό rebound από τον Βασιλιάδη, θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Τελευταία 6 λεπτά στον αγώνα, τέταρτο φάουλ για το Λαουρδέκη ήταν αυτό. Με τον Γεωργακόπουλο να μπαίνει στη θέση του. Ο Βασιλιάδης θα βάλει την μοιρό του βολή. Έξω η δεύτερη, αμυντικό rebound.
για τους Ρεντίκολου. Εσχεδιασμός, ο Μελέτης δεν καταφέρει να τον βγάλει, αλλά δίνει ωραία πάσα στον Σπυριδονίδη. Αμυντικό rebound, η καλυφιά Πίμς με τον Ζάκα, ο Καζαφέρης στην απέναντι πλευρά. Στους 14 είναι το παιχνίδι, ο Κυλάκος τώρα. Τρίποντα το Βασιλιάδη, άστοχο μαζεύει ο Γιωργακόπουλος. Αμυντικό rebound, 5,5 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Σπυριδονίδης. Θέλει να παίξει, μπαίνει ωραία στη ρακέτα, σκοράρει ο Σπυριδονίδης. 45-61 στους 16 το παιχνίδι. 5 και 10 ακόμα. Καζαφέρης. Κάνει drive, καλάθι και φάουλα τον Καζαφέρη. 47-61. Αλλαγή. Ο Αλέξανδρος Κρίκας θα μπει στη θέση του Μελέτη. Τελευταίο πεντάλεπτο στον αγώνα με το μάτς στους 14 πόντους. Η βολή είναι εύστοχη από τον Καζαφέρη. 48-61 στους 13 θα μειώσει η Πίμψ. Ο Αλέξανδρος Κρίκας θα περάσει το κέντρο για τους Ρεντίκολο. Βλέπει τον Μπρίκο. Αυτός ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Κλέβουν οι καλυφαία Πίμψ. Ωραία άμυνα Καζαφέρης. Στην μπροστά πλευρά του γηπέδου απέναντι είναι ο Ζάκας. Σηκώνεται για τρεις. Ο Ζάκας είναι άστοχος. Ριμπάουντ ο Αλέξανδρος Κρίκας. 4,5 λεπτά ακόμα. Βλέπει το Σπυριδονίδη, ψάχνει αυτός πάσα στη ρακέτα, κλέβουν οι καλυφαία Πίμψ, θέλουν να βγουν μπροστά με τον Κυλάκο, φτάνει μέχρι το lay-up, 50-61 στις 11 το παιχνίδι, 4 και 10 ακόμα time-out από τους Ρεντίκολους, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time-out, οι Ρεντίκολοι έχουν την επαναφορά. Μετά το καλάθι που δέχτηκαν, η μπάλα πηγαίνει στον Μπρίκο. Θέλει να κατεβάσει ο Μπρίκο, θα περάσει το κέντρο, θα πάρει φάουλ από τον Κυλάκο. Παναφορά πίσω από το κέντρο του γηπέδου με τον Μπρίκο να βλέπει τον Αλέξανδρο Κρίκα. Αυτός ψάχνει στη ρακέτα πάσα. Κλείνεται ο Γιωργακόπουλος, κάνει λάθος. Τελευταίο τετράλεπτο στην αναμέτρηση, ο Καζαφέρης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Λιμνόπουλο ξανά στον Καζαφέρη αυτός. Ψάχνει πάσα απέναντι στον Κυλάκο. Ζάκας σηκώνεται από μέσα απόσταση, παίρνει και την μπάλα, αμυντικό rebound για τους Ρεντίκολο. Ο Αλέξανδρος Κρίκας θα κατεβάσει για την ομάδα του, θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Κώστας Κρίκας στο τρίποντο είναι έκτοχος, 50-64. 3 και 20 ακόμα για να τελειώσει το μάτς με τον Καζαφέρη. Να κατεβάζει για τους καλυφαία Πίμψ. Σηκώνει για 3 σκοράρι, 53-64. 3 λεπτά ακόμα, Μπρίκος βλέπει τον Αλέξανδρο Κρίκα. Κατεβάζουν ωραία για να σπάσουν το πρέσινγκ Ρεντίκολο. Μπρίκος και πάλι βλέπει στη ρακέτα πάσα εκείνο ο Γιωργακόπουλος, καλάθι για τον Ρεντίκολο, 53-66. Καζαφέρης θέλει να διεισδύσει, όμορφη κίνηση, πολύ ωραία κίνηση. 55-66, 2 και 35 ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Αλέξανδρος Κρίκας θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Κλονάρης. Έξω η μπάλα στον Μπρίκο. 10 δευτερόλεπτα η Ρεντίκολο. Σούτ από μέσα απόσταση ο Κρίκος. Rebound από τον ίδιο. Έξω στον Κώστα Κρίκα, να με συγχωρείτε. Κάνει drive εκείνο. Σηκώνεται άστοχα μαζί του ο Ζάκας. Καζαφέρης, πάσα απέναντι, ξανά στο Καζαφέρη μπάλα, 57-66 στους 9 το παιχνίδι. Ο
τον Άρης, βλέπει πάσα στον Κώστα Γκρίκα, αυτός παίρνει φάουλ από τον Ζάκα. Τρίτο φάουλ για τον για τους Καλυφαία Πιμπς. Παραφορά στον Κώστα Γκρίκα. Κλείνουν πολύ καλά οι Καλυφαία Πιμπς, καταφέρουν να κλέψουν μπάλα, όχι δεν κλέβουν, αλλά έχουν μόλις ένα δευτερόλεπτο να περάσουν το κέντρο. Η Ρεντίκολο. Time out. Σε λίγο μαζί. Κλέβουν οι Καλυφαία Πιμπς, είναι απρόσεχτη επαναφορά του Κώστα Γκρίκα, με συγχωρείτε για την κάμερα. Ο Κυλάκος θα περάσει στο κέντρο, η μπάλα πηγαίνει στο Σταυριανό, αυτός αφήνει στον Καζαφέρη. 1,5 λεπτό ακόμα, το μάτς είναι στους 9 πόντους. Σταυριανός ψάχνει πάσα στη ρακέτα, δεν είναι καλή η μπάλα. Θα μένει κατοχή για τους Καλυφαία Πιμπς, η μπάλα στους Ρεντίκολο. 1 και 24 μένει για το τέλος του αγώνα. Αλέξανδρος Κρίκας πατάει γραμμή, λέει ο ρεφ, θα μένει κατοχή για τους Ρεντίκολο. Η μπάλα στους Καλυφαία Πιμπς, βγάζουν άλλη μια καλή άμυνα μπροστά από το κέντρο του γηπέδου, θα γίνει επαναφορά. 14 για τους Καλυφαία Πιμπς. Ο Σταυριανός βλέπει πάσα στον Κυλάκο στην επαναφορά. Αυτός βλέπει ξανά τον Σταυριανό. Κλείνεται Κυλάκος. Σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Ο Σταυριανός δεν θα σκοράρει, πολύ καλή άμυνα. Το κλονάρι, ο Κώστας Κρίκας βλέπει το Μελέτη. Σηκώνει το Μελέτης καλάφι, 57-68 ακριβώς το λεπτό. Time out για τους Καλυφαία Πιμπς. Με το μάς τους 11 πόντους σε λίγο μαζί. Παναφορά για τους Καλυφαία Πιμπς, ο Σταυριανός είναι στο τρίποντο, δεν σκοράρει, παλεύει ο Ζάκας, παίρνει ένα επιθετικό rebound, παίρνει και φάουλ, θα πάει στη γραμμή για να σουτάρει δύο βολές. 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση, το μάτς είναι στους 11 πόντους για τους Ρεντίκολο, τρίτο φάουλ του Κολονάρη, ο Σταύρος Ζάκας είναι στη γραμμή των βολών. Πρώτη είναι άστοχη. Έξω και η δεύτερη. Rebound από ποιον? Rebound από το Σταυριανό που καταφέρει να κερδίσει κατοχή για την ομάδα του. 52 ακόμα. Στο πλάι μπάλα ο Κυλάκος σηκώνεται για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound ο Ζουρνατσίδης. Καλάφι. 59-68. Αλλαγή με τον Αλέξανδρο Κρίκα για τους Ρεντίκολο. Ο Κλονάρης πάει στην επαναφορά, βλέπει τον Αλέξανδρο Κρίκα στο πλάι, αυτός το Μελέτη. Κώστας Κρίκας, πάρα πολύ ωραίος από το πρέσβη Ρεντίκολο. Αλέξανδρος Κρίκας, Κώστας Κρίκας απέναντι ο Μπρίκος. 30 δευτερόλεπτα, φάουλ από τον Ζάκα. Τέταρτο ομαδικό τώρα για τους Καλυφαία Πιμπς. Από το επόμενο έχουμε βολές. Επαναφορά στον Αλέξανδρο Κρίκα. Βλέπει αυτό τον Μπρίκο στο πλάι. Κώστας Κρίκας, Μελέτης. Κάνει drives, πάει απέναντι. Το σούτ είναι στην εκνοή. Εύστοχο για τον Ρεντίκολο με το Σταμούλι. Σώζει την κατοχή ο Καζαφέρης ακριβώς πάνω στην πλάγια γραμμή. Κάνει ένα drive, 10 δεύτερα για το τέλος. Μπαίνει, βγαίνει μπάλα. Το rebound είναι για τους Ρεντίκολο με τον Αλέξανδρο Κρίκα. Τέλος αγώνα, 59-70. Καλή συνέχεια.